Τα Τέμπη μας απασχόλησαν από την πρώτη στιγμή. Αυτό το τραγικό δυστύχημα πριν από ένα χρόνο, στο οποίο υπήρχε δυστυχώς καθυστέρηση στην έρευνα, καθυστέρηση στο να διερευνηθούν τα στοιχεία του δυστυχήματος, το μπάζωμα, το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ και τους συγγενείς των θυμάτων. Αργότερα στην εξεταστική, που δεν κλήθηκαν να καταθέσουν οι βασικοί μάρτυρες, έχουν δώσει την εντύπωση ότι υπάρχει μία συγκάλυψη. Γι' αυτό και ο Σύλλογος Τεμπών, ο Σύλλογος Συγγενών των Θυμάτων Τεμπών, απευθύνθηκε στην Ευρώπη. Εμείς τους δώσαμε τη φωνή να μπορέσουν να διεκδικήσουν δικαιοσύνη και δικαίωση. Στην Επιτροπή με Αναφορών, ΠΕΤΗ, ήρθε και μίλησε η πρόεδρος, η κυρία Καριστιανού, και αποφασίστηκε να μείνει ανοιχτή η υπόθεση και να έρθει στις δύο αρμόδιες επιτροπές, στην Επιτροπή Μεταφορών και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Είναι νομοθετική η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Εγώ λοιπόν ως συντονίστρια έχω κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις, έχω κάνει τρεις πολύ σημαντικές ερωτήσεις. Εάν παραβιάστηκε η ευρωπαϊκή νομοθεσία, διέρευσε το πόρισμα, όπως γνωρίζετε, ΕΡΑ, που είναι καταπέλτης και μιλάει για μέτρα ασφαλείας τα οποία δεν υπήρχαν και δεν είχαν εφαρμοστεί. Ήρθε και η Ευρωπαία Εισαγγελέας, κατηγορούνται ήδη 23 άτομα και όλοι μιλούν, δυστυχώς, για ένα έγκλημα που θα είχε αποτραπεί εάν λειτουργούσαν τα συστήματα ασφαλείας. Σήμερα, ένα χρόνο μετά που μιλάμε, δεν υπάρχουν εθνικοί κανόνες ασφαλείας. Ακόμα και σήμερα. Είναι λοιπόν σημαντικό να δούμε την αλήθεια, να αποδοθεί δικαιοσύνη και στη δική μου την περίπτωση, επειδή το Ευρωκοινοβούλιο κλείνει στις 25 Απριλίου, είναι η τελευταία ολομέλεια, έχουμε τη δυνατότητα και έκανα παρέμβαση με τη διαδικασία του κατεπήγοντος να μπει στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Μεταφορών το θέμα των τεμπών. Και 3 Απριλίου θα είναι και η τελευταία εκδήλωση που θα κάνουμε με δική μου πρωτοβουλία στις Βρυξέλλες, όπου θα υπάρχουν αξιωματούχοι, θεσμικοί παράγοντες, αλλά και ευρωβουλευτές, όπως επίσης και Έλληνες νομικοί και από το Σύλλογο Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών, έτσι ώστε να συνοψίσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να πιέσουμε για να μπορέσει να υπάρξει απόδοση δικαιοσύνης.